Καλημέρα, καλημέρα. Το σκεπτικό πως από αυτή την κίνηση ήταν το νούμερο ένα να δώσει ευκαιρία σε παιδιά όπως ο Εμμανουηλίδης και ο Καμπετσίλης που έδειξαν ότι τις αξίζουν στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λάρισα. Θυμίζω εγώ ότι μπήκανε για περίπου 10 λεπτά στο γήπεδο και ήταν αυτοί οι πρωταγωνιστές στο 2-0 του Παναθηναϊκού, με τον Καμπετσί να δίνει την ασίστ και τον Εμμανουηλίδη να σκοράρει. Είχε δει και την παρουσία του στην προπόνηση και γενικά ο Μπόλον είναι ένας δίκαιος προπονητής. Όταν λέει ότι θα δώσει ευκαιρίες σε αυτούς που το αξίζουν, το κάνει κιόλας και το έκανε στο μάτς του Κλειάνθης Βικελίδης. Από εκεί και πέρα ήθελε να εκπλήξει λίγο τον Άκη Μάτζιο, δηλαδή ο Μάτζιος περίμενε ή τον Μακέντα ή τον Καρλίτο στην κορφή της επίθεσης και του εμφάνισε τον Καμπετσί. Ήταν η τρίτη επιλογή που είχε. Η τέταρτη ήταν να παίξει με Εμμανουηλίδη στο ένα άκρο, Χατζηγιοβάνη στο άλλο και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης. Το είχε δοκιμάσει και αυτό. Τελικά επέλεξε να βάλει τον Καμπετσί στην κορυφή της επίθεσης, έτσι ώστε να εκπλήξει τον αντίπαλο προπονητή. Του βγήκε μόλις το ένα το λεπτό, γιατί ο Καμπετσί ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ και εν τέλει έκρινε το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τον δικαίωσε και ο Καμπετσί, νομίζω. Τον δικαίωσαν και άλλες επιλογές, βεβαίως κρίνοντας από το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να μην είχε δικαιωθεί από το αποτέλεσμα αν ο Διούδης δεν ήταν σε μια πάρα πάρα πολύ καλή βραδιά. Γιατί κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι ο Διούδης είναι αυτός που έκανε τη διαφορά στο χθεσινό παιχνίδι, κρατώντας το 0 σε τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις ευκαιριών του Άρη που το θεωρούσαμε σίγουρο γκολ. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη που, όπως είπες και εσύ Σωτήρη, τον βάζει για τα καλά στην κουβέντα της ευρωπαϊκής εξόδου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσα στο 2021 έχει συμπληρώσει 4 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είδε χθες μια μεγάλη επιστροφή του, και μιλάω για τον Μαουρίσιο, να βγάζει πάλι στο γήπεδο όλα αυτά που είχαν λείψει, και τον Αλεξανδρόπουλο δίπλα στο Μαουρίσιο να δείχνει ξανά το θετικό του πρόσωπο. Νομίζω ότι η άνοδος του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στο χθεσινό παιχνίδι σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια που πέρασε μια περίοδο δεφορμαρίσματος έχει να κάνει ξεκάθαρα με την παρουσία του Μαουρίσιο δίπλα του, γιατί τον απελευθέρωσε τον πιτσιρικά και όταν έχει στο Βραζιλιάνο να βάζει την εμπειρία του και την ποιότητά του στο ανασταλτικό κομμάτι, τότε και εσύ σαν παίκτης όπως ο Αλεξανδρόπουλος που έχει δυνατότητες μεσοεπιθετικά μπορείς να τις βγάλεις μέσα στο γήπεδο. Αλλάζει το στάτους του Καμπετσί μετά την εικόνα του στο χθεσινό μάτς, το γκολ που πέτυχε, γιατί μας έλεγες προάλλες ότι είναι η πατμόνη ουσιαστικά από τον Παναθηναϊκό, ότι ψάχνει να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Ναι, οι πρώτες κουβέντες που έχουν γίνει με τον Καμπετσί δεν έχουν, κάποιες φιλολογικές κουβέντες που έχουν γίνει δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο να βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Το αντίθετο, ο Καμπετσίς μέχρι πρότινος δεν ήθελε και ο ίδιος να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό μετά το καλοκαίρι. Τώρα, αν πάρει και άλλες ευκαιρίες από τον Μπόλωνη, αν δει ότι υπολογίζεται από τον Μπόλωνη, πιθανόν να αλλάξει και αυτό το σκεπτικό του, ανάλογα με τι θα έχει στα χέρια του. Νομίζω όμως ότι είναι μια περίπτωση που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες και δεν είναι τώρα σε προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Εμμανουηλίδη, πήρε την ευκαιρία. Η αλήθεια είναι στο επιθετικό κομμάτι ήταν καλός, ανασταλτικά είχε κάποια προβλήματα. Και αυτός ήταν ένα παιδί το οποίο δεν έπαιρνε ευκαιρίες. Και σε σχέση και με τον Καμπετσί, θέλω να ρωτήσω, έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό του Μπόλωνη, είναι αυτή η προσπάθεια που κάνει να αξιοποιήσει όλο το έμψυχο δυναμικό ανεξαρτήτως του τι θα γίνει το καλοκαίρι με κάποιον ή με κάποιους από αυτούς, γιατί πώς το έχει στο μυαλό του? Ναι, ο Εμμανουηλίδης είναι ένα project που το στηρίζουν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό και το στηρίζει και ο ίδιος ο Μπόλωνη. Βλέπει τις δυνατότητες αυτού του παιδιού. Θεωρεί ότι μπορεί να εξελιχθεί σε περίπτωση νέου Χατζηγιοβάνη, δηλαδή να γίνει ένας ποδοσφαιριστής απαραίτητος, πολύτιμος και βασικός στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δουλεύει πάρα πολύ ο μικρός στις προπονήσεις. Το δικό του βέβαια θέμα όσον αφορά το συμβόλαιό του δεν έχει να κάνει τώρα. Τελειώνει σε 1,5 χρόνο από σήμερα. Δεν είναι περίπτωση ποδοσφαιριστή που τελειώνει το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, 2 προτάσεις. Είναι μια περίπτωση όμως συμβολαίου που φαντάζομαι θα πρέπει να εξεταστεί τουλάχιστον το καλοκαίρι, αν όχι τώρα. Ναι, για να μην μπούμε σε διαδικασία όπως αυτή. Έχει πάθει ήδη ο Παναθηναϊκός. Φανταζόμαστε ότι έχει μάθει κιόλας. Ναι, πράγματι. Νομίζω ότι ειδικά αυτό το θέμα θα το κοιτάξουμε πολύ νωρίτερα για τον Εμμανουηλίδη. Ο Εμμανουηλίδης, που θυμίζω εγώ, είχε δοθεί δανεικό στον Πανιόνιο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είχε πουληθεί και πέρσι,
Ναι. Είχε έρθει μια πρόταση από τη Γερμανία και μάλιστα πολύ υψηλή, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Και τότε ο Γιάννης Αλαφούζος είχε πει στο Ρόκα ότι δεν τον πειράζουμε. Σχετικά αυτόν δεν θα τον δώσουμε, γιατί είναι ένα project που στηρίζουμε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Ο Ρόκα ήθελε να τον δώσει δηλαδή. Ναι, 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 βέβαια. Μάλιστα. Ο Ρόκα ήθελε να τον δώσει γιατί δεν υπολογιζόταν και τον Μπογιάτο στο Εμμανουήλ. Δεν τον υπολογίζει ο Ισπανός. Δεν θα έπαιζε με τον Ισπανό. Πιθανότατα θα φτάναμε σε ένα σημείο που τώρα Γενάρη θα δινόταν πάλι δανεικός. Ο ερχομός του Μπόλωνη τα άλλαξε όλα αυτά. Και παρά το γεγονός ότι το Δεκέμβρη υπήρξε μια κρούση από πλευρά στο ατζέντη του Εμμανουηλίδη, που έχει και τον Μπουζούκη, και είχαν μιλήσει και στην Ρωσία και στον Μπόλωνη και τους είχε πει ότι αν δεν υπολογίζονται, να πάνε κάπου δανεικοί, να πάρουν παιχνίδια ή να τους αφήσουν ελεύθερους κτλ. Και τότε του είχε μεταφερθεί ότι όχι, θα πάρουν ευκαιρίες. Σε καμία περίπτωση δεν συζήτησαν ούτε πώληση ούτε να τους αφήσουν ελεύθερους. Συζητούσαν το ενδεχόμενο του δανεισμού, αλλά πλέον με τον Μπόλων να τους δίνει και ευκαιρίες, νομίζω ότι το έχουμε εγκαταλείψει και αυτό το ενδεχόμενο. Να σε καλά, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Καλημέρα.